Καταρχήν, να συγχαρούμε την πρωτοβάθμια εκπαίδευση για την μαζική συμμετοχή της. Στην Ουρδαία συγκεκριμένα, σε αντίθεση με την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έχει δείξει και μεγάλα ποσοστά συμμετοχής και στην σημερινή απεργία, αλλά και στην αποχή από την αξιολόγηση. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καταρχήν, έχουμε και εμείς τις ίδιες απόψεις με την πρωτοβάθμια. Δηλαδή, η Υπουργός θα έπρεπε αρχικά να έχει συζητήσει με τον κλάδο και να προχωρήσει σε αξιολόγηση των σχολικών μονάδων, έχοντας και την αποδοχή του νομοσχεδίου που θα περνούσε για την αξιολόγηση μετά από συνένεση με το διευθυντικό κίνημα. Η Υπουργός προχώρησε μόνη σε μία αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας, η οποία γίνεται όχι για να βελτιώσει τη σχολική μονάδα, όχι για να βελτιώσει τους καθηγητές, αλλά να τιμωρήσει τους καθηγητές μέσα από την απόδοση των μαθητών για την μη βελτίωση της μαθητικής τους απόδοσης. Δεν πρέπει να συνδεθεί άμεσα η συγκεκριμένη αξιολόγηση με άρνηση στιγμή των εκπαιδευτικών σε διαδικασίες αξιολόγησης. Η όποια άρνηση οφείλεται στις αιμονές της Υπουργού, στις αιμονές σε δικαστικούς αγώνες εις βάρος των εκπαιδευτικών, και μόνο γι' αυτό σήμερα έχουμε εδώ και πολλά χρόνια μεγάλη συμμετοχή και στην πρωτοβάθμια και στις διδακτικές στη δευτεροβάθμια. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση σήμερα έχουμε ποσοστά γύρω στο 30%. Δεν έχω ακριβή εικόνα γιατί η Κοζάνη είναι αργία σήμερα, δεν έχουμε ενημέρωση από τα κεντρικά από τη δευτεροβάθμια. Τα λύκια στην πόλη είναι υποκατάληψη, οπότε δεν μπορούμε να έχουμε στοιχεία από εκεί. Αλλά οι εκπαιδευτικοί όσο μπορούν θα αγωνίζονται όχι για αυτούς, αλλά για τους μαθητές τους. Στα αιτήματα που έχει η ΟΛΜΕ είναι, εκτός από αιτήματα που αφορούν την κατάργηση του νόμου της Υπουργού και αναμέως, έχουμε αιτήματα που αφορούν την επιμόρφωσή μας από το Υπουργείο Παιδείας. Από κοντά διαζώσεις και όχι με πλατφόρμες ηλεκτρονικές όπως τώρα μια επιμόρφωση που τρέχει και έχω επιμορφωθεί και εγώ στα εργαστήρια δεξιοτήτων, την οποία την κάνουμε ηλεκτρονικά, δεν μπορούμε να εκφράσουμε απορίες, δεν μπορούμε να έρθουμε από κοντά με τον υπομορφωτή. Θέλουμε επιμόρφωση κάθε χρόνο, σοβαρή από το Υπουργείο Παιδείας, διαζώσεις από κοντά για να βελτιωθούμε όπου υστερούμε. Για τα